Τους τελευταίους 3 μήνες σου έχεις πάρει αμάξι. Και εγώ έχω καταφέρει σε αυτό το διάστημα να του χαλάω που και που τη διάθεση. Τη μία φορά δανείστηκα το αμάξι του για να πάω ραντεβού. Χιλιά, τι έκανα. Λοιπόν, βάλε τα καλά σου, ετοιμάσου το βράδυ. Να περάσω να σε πάρω με μία Μερσέντα. Καινούργια τώρα την αγόρασα. Την άλλη κάπου λίγο του το βρήκα κάτω μωρέ. Εντάξει, δεν του το χτύπησα και πολύ. Δεν δουλεύει καλά το τιμόνι, θα πες κίνητο. Αντε ρε βλάκα, τελείωνε τώρα. Δεν πάει καλά. Έρχεται κι άλλο αμάξι από εκεί, τι θα κάνω. Βλάκα! Τι κάνω. Και την τρίτη του το έκλειψα τελείως. Πού έχεις παρκάρει? Νίκο. Πάμε σου λέω, μας είπες σε 20 λεπτά. Νίκο, εδώ είχα παρκάρει. Μου κλέψανε το αυτοκίνητο. Άσε μας μωρέ. Εδώ το είχα παρκάρει ρε σου λέω ρε. Δεν το έχεις παρκάρει εδώ. Εδώ το... Παιδιά, πάμε να το δούμε μωρέ πως είναι εδώ πέρα τριγύρω. Λες να φύγε μόνο του μωρέ μαλάκα. Αλλά σε αυτό το βίντεο είμαι εδώ για να τα επανορθώσω όλα και να κάνω μια μεγάλη έκπληξη στο φίλο μου που τόσο πολύ αγαπάω. Αυτή τη φορά ρε πλάκα δεν θα την κλειτώσω. Όχι. Τι κάνεις εσύ εδώ μέσα? Από ό,τι ξέρουμε ο Έπι οδηγάει Mercedes και είμαι εγώ εδώ για να το κάνω ακόμα πιο super car από ό,τι είναι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βάλουμε ambient φωτισμό σε όλο το αυτοκίνητο. Όπως θυμάστε και στα προηγούμενα βίντεο, ο Έπι είχε βάλει φωτισμό μόνο στο ταμπλό. Εμείς θα βάλουμε σε όλες τις πόρτες και γενικά σε όλο το αυτοκίνητο. Νούμερο 2. Πατάκια αμεγέ ραμμένα στο χέρι που θα λυπάσαι να τα πατάς. Θα είναι λες και μπαίνεις σε πανάκριβο ξενοδοχείο. Νούμερο 3. Θα αλλάξουμε το τιμόνι και θα το κάνουμε αμεγέ. Θα είναι λες και μπαίνεις σε, δεν ξέρω, σε λιμουζίνα. Νούμερο 4. Θα κάνουμε carbon σε πολλά σημεία μέσα στο εσωτερικό του αμαξιού. Νούμερο 5 και καλύτερο απ' όλα, θα αλλάξουμε μπροστινό προφυλακτήρα και θα το κάνουμε αμεγέ sportline και θα είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε λοιπόν να τα παραγγείλουμε όλα. You're a fucking idiot. Τι! 380 ευρώ ένας προφυλακτήρας! Καλύτερα να του πάρω μπλουζάκι από το hate! Κάτσε, δεν γίνεται, θα μπω σε άλλο site. Α, αυτό δεν λέει τιμή. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Για το προφυλακτήρα παίρνω τηλέφωνο. Ναι, το Mercedes, το Amage. Την τιμή θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι, περιμένω. Πόσο! Ναι, με συγχωρείτε. Ναι, θα σας καλέσω σε 5 λεπτάκια. 5 λεπτά, ναι. 850 ευρώ! Αυτό το βίντεο δεν θα γίνει ποτέ. Ώρα να πάρουμε το Μεντούσα γιατί ξέρω ότι έχει καλά κονέ. Να μας βοηθήσει λίγο γιατί αυτές τις τιμές μέσα δεν υπάρχουν. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω να κάνω έκπληξη στον Έπι και θέλω να του φτιάξω το αμάξι να το κάνω αμεγέ τέλειο όμως. Στίγκα τέλειο. Θέλω να μου δώσει το τηλέφωνο ρε αυτού που έχει τα τιμόνια που μου έχει πει. Που έχει το κονέ. Ξέρεις πόσο πάνω κάτω μπορεί να πηγαίνουν για το αμάξι του. 2.000, μπρο, τι λες τώρα? Τι 2.000, θα σου είχαμε δώσει και 2.000. 2.000 κάνει το αμάξι μου, τι λες? Καλά, κλείστε, θα δω τι θα κάνω. Παιδιά, δεν είναι πράγματα αυτά, αλήθεια, δεν ξέρω. Μετά από πολλή σκέψη, συνειδητοποίησα τι πρέπει να κάνω. Τι είμαστε? YouTubers. Και τι άλλο είμαστε? Γνωστοί. Οπότε, τι θα κάνω? Θα τα πάρω τσάμπα και θα τα διαφημίσω. Ναι, okay. Τα πράγματα τα περίμενα λίγο καλύτερα από ότι είναι. Ναι, γεια σας. Είμαι το παιδί από πριν που ενδιαφερόμουν για τον προφυλακτήρα. Ναι, απλά δεν σας είπα και ποιος είμαι για να ξέρετε. Είμαι ο Hateboss, ο YouTuber. Τι εννοείτε δεν σας νοιάζει? Δεν με ξέρετε? Πώς μιλάτε έτσι, κύριε? Μου το κλείσε. Βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά. Τα πράγματα μου έχουν έρθει και το σχέδιο έχει ως εξής. Μόνο εγώ και η τσεπούλα μου ξέρουμε πόσο τα πήραμε αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο Μεντούσα στο σπίτι και θα έρθει και ο Έπι και θα κάτσουμε να τον απασχολήσουμε όσο εγώ πάω κάτω, πάρω το αμάξι για να του βάλω τα πράγματα. Ξέρω ότι κανονικά χρειάζεται πάρα πολλές ώρες για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω σε πολύ λίγη ώρα για να μην καταλάβει τίποτα. Πάμε! Τι έγινε, νεκτά έχεις? Τι? Λοιπόν, θέλουμε να σου πούμε κάτι πολύ σημαντικό με το Μεντούσα, έλα από εδώ. Μου έχετε πρίξει. Τι? Μεντούσα, έλα ρε, αυτό που θέλεις να του πεις. Πάμε, έλα ρε. Μπρο, έχω βγάλει να ξέρεις τα πιο φωτιά merch. Τώρα αυτό που θα βγει δεν υπάρχει. Μας αρέσει πιο πολύ από όλα, σίγουρα. Μου λες ο άλλος που πήγε τόση ώρα, φίλε. Τι κάνει τόση ώρα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί αργεί, πού πήγε? Που πάω κάτω να το δω, μαλάκα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτσε εδώ, ρε μαλάκα. Τι να κάτσε εδώ. Σου λέω για τα ρούχα, τον μπουφάν δεν σώπα ακόμα. Ποιο μπουφάν? Ξέρεις τι λεπτομέρειες έχει. Αυτό που βγάζω τώρα. Ραμμένο εδώ. Εντάξει, μιλήσαμε με τον Βασίλη ένα βράδυ Σαλαμίνα και είχαμε βάλει φουλ τα ηχεία. Πήγαμε φανερωμένοι. Μετά από τη φανερωμένη, κάναμε τον κύκλο. Πήγαμε στο Εάντιο. Μετά από το Εάντιο, πήγαμε. Έχω τάιλαν. Φάγαμε τα σουβλάκια. Ξαναπήγαμε στα μάτια. Ξαναπήγαμε φανερωμένη. Μετά πήγαμε σπίτι του. Του είπαμε την άλλη το βράδυ. Κοιμήθηκε. Δεν την άντια αυτή. Μετά τρώμε ξανά. Δεν μπορούσα να κοιμηθεί να κοιμηθεί. Δεν ήθελα να κοιμηθεί. Κοιμήθηκε. Μετά πήγαμε μέσα μούστρωση και κοιμήθηκε. Βόλ! Φεύγω! Ναι, αλλά μετά ξυπνήσαμε, μου βάλε να φάω, φάγαμε πρωινό, πήγαμε μετά για τένις. Δεν σε ενδιαφέρει, φεύγεις. Σε αυτό το σημείο και πριν συνεχίσουμε, θέλω τη βοήθειά σας. Ανοίξαμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα uk.gr/epmdx. Εκεί θα βρεις όλο το merch, όπως βλέπεις και εδώ, με αυτή την μπλουζάρα. Πάνω από 10 σχέδια, τα σετάκια μας.
τρομερές μπλούζες. Έχουμε back to school προσφορά 20% με τον κωδικό FMTX20. Οπότε μη το χάσεις, μπες κάτω link στο description και κάνε την παραγγελία σου. Ακόμα εδώ είσαι, ακόμα εδώ είσαι. Και είμαστε εδώ, back, και πάμε να δούμε τι έκανε ο Βασίλης με τη βοήθεια κάποιου που δεν ξέρω στο αυτοκίνητο. Για πάμε. Τι βάλαμε λοιπόν στο αυτοκίνητο? Βάλαμε front lip στον προφυλακτήρα από κάτω. Δείξτε το. Που είχε να δείξει το look το οποίο πάμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, το AMG look. Επιπλέον, αλλάξαμε ζάντες. Θυμάστε όλοι ότι δεν είχαμε αυτές τις ζάντες όταν είχαμε πρωτοπάρει το αυτοκίνητο. Είναι οι επαιτειακές εκείνου του χρόνου της Mercedes, με τα καπάκια του. 10 ακτίνες και πάμε να δούμε το εσωτερικό. Σε γενικές γραμμές πάμε να δούμε τι μπήκε στο αυτοκίνητο αυτή τη φορά. Σίγουρα το μεγάλο upgrade το οποίο έγινε στο αυτοκίνητο είναι ο μπροστινός προφυλακτήρας και συγκεκριμένα το lip, το λιπάκι το οποίο πήγε μπροστά, το οποίο είχε να δείξει το AMG look το οποίο πάμε να δώσουμε στο αυτοκίνητο. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να μπει στο αυτοκίνητο και μετά από πάρα πολλή σκέψη μπήκε. Επιπλέον μπήκε ambient φωτισμός σε όλο το αυτοκίνητο, μπρος, πίσω, παράθυρα κτλ. Γράψτε μου κάτω στα comments αν θέλετε κάποιο βίντεο με αναλυτικά τα κόστη για το αυτοκίνητο αυτό, για αυτό το car project που έχουμε κάνει, αν και νομίζω ότι θα το κάνω. Το τρίτο upgrade το οποίο έγινε σε αυτό το βίντεο ήταν το τιμόνι. Νομίζω ότι οι επιλογές οι οποίες μου έδειξε ο Hatebox και οι επιλογές που είχαμε ήταν ή να πάρουμε ένα custom made τιμόνι το οποίο θα κόστιζε 2 με 2,5 χιλιάρικα. Αν το έφερνα απ' έξω θα μου πήγαινε γύρω στα 800 με 1000 μαζί με το τελωνίο. Οπότε βρήκαμε μια πολύ πιο εύκολη λύση. Δεν είχαμε ακριβώς το τιμόνι το οποίο βλέπαμε, αλλά το φτάσαμε περίπου στο 90%. Οπότε μπήκε κάλυμα ραφτό, carbon και αλκαντάρα. Ντύθηκε 7D carbon όλο σχεδόν το τιμόνι. Μπήκε το μεταλλικό AMG. Το τιμόνι δεν έχει τελειώσει. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα μέσα. Οπότε stay tuned. Βγήκε πιο οικονομικά λοιπόν. Οπότε είπαμε προφυλακτήρα, άμπιεν φωτισμό, τιμόνι, το οποίο ήταν custom made από εμάς με παραγγελία από το εξωτερικό. Όπως θα είδατε μπήκανε και άλλα μικροπραγματάκια μέσα στο αυτοκίνητο. Spoiler alert, τέτοια αξεσουάρ έχουμε και στο επόμενο βίντεο το οποίο θα δούμε πάρα πολύ σύντομα, το πολύ σε 1-2 εβδομάδες. Και πάλι μια πολύ μεγάλη αλλαγή ήταν οι ζάντες, οι οποίες είναι οι επαιτειακές με 10 ακτίνες, με τα καπάκια της Mercedes, τα μαύρα, το οποίο έχουν αναδείξει έτσι το αυτοκίνητο σε πολύ μεγάλο βαθμό. 16 ζάντες, άλλαξα και τα λάστιχα μπροσπίσω, γίναν λίγο πιο μεγάλα. Για όσους ξέρουν, είχα τα 205-55 ρο 16 και τώρα μπήκανε 205-60 ρο 16, οπότε είναι πιο μεγάλα και πιο πλατιά. Όποιος κατάλαβε το Hidden Gem μέσα στο βίντεο, κάτι θα είδε πίσω στο αυτοκίνητο, αλλά δεν σας λέω τι είναι, γιατί θα το δείτε στο επόμενο βίντεο το τι κάναμε. Και γενικά το αυτοκίνητο αυτό θα γίνει μέσα σε ένα μήνα περίπου, θα γίνει το αυτοκίνητο το οποίο ονειρευόμουν εξ αρχής. Πήρα το αυτοκίνητο, θυμάστε το πρώτο βίντεο που έκανα, ήρθε από Γερμανία το αυτοκίνητο και τώρα ήρθε η ώρα να το κάνουμε έτσι πως θέλουμε. Έχουμε φτάσει στο αυτοκίνητο περίπου στο 50-60%. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι λείπει από το αυτοκίνητο και θα δείτε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο τι θα κάνουμε. Οπότε μην ξεχνάς να παραγγείλεις τον μπλουζάκι σου από uk.gr κάθετος FMTX. Ακόμα να παραγγείλεις. Κάνε subscribe, κουδουνάκι γιατί να βάζουμε κάθε μέρα σχεδόν βίντεο. Άντε, και κάνε και follow στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Άντε, είπα!